Γεια σας, καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Σήμερα επιστρέφω με ένα βίντεο της τελευταίας στιγμής ουσιαστικά και θα σας πω το λόγο. Είχα τραβήξει ένα βίντεο μαζί με τον Άκη και σας φτιάχναμε ένα σπιτάκι από gingerbread. Νομίζω σας το έχω δείξει στο προηγούμενο βίντεο που έκανα με το στολισμό. Φαίνεται το σπιτάκι αυτό πάνω στο τραπέζι της τραπεζαρίας μου. Κάπως σβήστηκαν τα μισά αρχεία και για να είμαι ειλικρινής, στενοχωρήθηκα. Όχι μόνο γιατί δεν μπορώ να το ανεβάσω εδώ, αλλά γιατί δεν θα έχω αυτή τη διαδικασία σε βίντεο με τον Άκη. Και πέρασαν πάρα πολύ ωραία φτιάχνοντάς το. Θα επανορθώσω όμως φτιάχνοντας μπισκοτόσπιτο. Θα φτιάξω δηλαδή πάλι χριστουγεννιάτικα σπιτάκια από μπισκοτάκια αυτή τη φορά. Σήμερα λοιπόν έχω επιστρέψει εδώ με το καφεδάκι μου. Ο λαιμός ακόμα δεν έχει επανέλθει από ό,τι καταλαβαίνετε. Και είμαι στο σαλόνι με το παλιό μου τζάκι της τηλεόρασης, γιατί το καινούριο δεν είναι έτοιμο ακόμα για να σας το δείξω και ολοκληρωμένο. Και ετοιμάζομαι να στήσω το δέντρο. Να έχω το χριστουγεννιάτικο δέντρο έτοιμο με τα λαμπάκια του, ούτως ώστε την Κυριακή που θα μαζευτούμε να στολίσουμε το δέντρο. Να είναι έτοιμο, να μην χρειάζεται να κάνω τη διαδικασία εκείνη τη μέρα δηλαδή. Christmas is coming. The snowflakes will be falling. It's the most wonderful time of year. So hang up your stockings, put the tinsel on the tree, because Christmas is coming, my dear. It's the only time of year the reindeer fly. You can't see them on their sleigh ride across the sky. Gather all your family round, or go out and paint the town. It's the only time of year the whole wide world turns upside down. Αφού μπήκαν λοιπόν μερικά εκατομμύρια λαβάκια πάνω σε αυτό το δέντρο, θα βάλω το επιπλάκι εδώ, μπροστά, δίπλα στον καναπέ. Αχ, τώρα το σκέφτομαι. Θα τον ωραίο να μπει εδώ για τα ζέρα. Αλλά δεν έχω μπρίζα για να μπει εδώ. Εδώ για κάποιο λόγο ό,τι και να βάλω δεν μ' αρέσει. Δεν ξέρω γιατί. Αυτά θα φύγουν από εδώ. Δεν έχω ιδέα από το βάλω. Πιθανότατα στην ντουλάπα. Ωραία αυτή η γωνίτσα. Ουπ! Γεια! Έγινε ωραία αυτή η γωνίτσα νομίζω. Το τζάκι δεν θα μείνει εκεί. Η θέση του, βλέπετε το χαμό εδώ, είναι εκεί πίσω. Εκεί θα το φτιάξουμε το τζάκι και θα μπει και το τζάκι αυτό που πήραμε μέσα και θα γίνει πάρα πολύ ωραίο. Έχω αναμένα λαμπάκια από ό,τι βλέπετε γιατί ήθελα να μπω στο mood. Παντοφλίτσα στο εξωτικό εκεί εννοείται. Το δεντράκι μας είναι έτοιμο για να στολίσει και του χρόνου να είμαστε καλά. Έχει περάσει κάποια ώρα. Είμαι στην τραπεζαρία από ό,τι βλέπετε. Η τραπεζαρία μου δεν είναι συμμαζεμένη εντελώς. Έχει κάποια πράγματα που πρέπει να φύγουν, πράγματα για να τα πάω για επιδιόρθωση. Έχει θεματάκια. Θέλω όμως να σας δείξω ότι και τι έκανα με τα λαμπάκια. Οπότε θα σβήσω το φως. Και θέλω να δείτε. Όπως ξέρετε, έχω κάνει το στολισμό εδώ, πάνω στο τραπέζι, όπως έχετε δει. Έχω λαμπάκια. Γύρω. Όπως κάθε χρόνο άλλωστε και πρόσθεσα και αυτά. Και έχω και αυτά εκεί στη γωνία. Αυτά είναι φανταστικά, μου άρεσαν πάρα πολύ. Είναι από αυτά που μου πήρε ο μπαμπάς που σας είπα. Και εδώ έχω φέρει την κούτα με τα στολίδια. Το δεντράκι μας είναι έτοιμο. Το σαλόνι μας είναι έτοιμο σχεδόν για τα Χριστούγεννα. Εδώ στο πάνω μέρος θα κάνω κάποιο στολισμό. Δεν θα μείνει έτσι απλά με τα λαμπάκια. Θα κάνω κάποιο στολισμό, δεν σας λέω κομμάτι. Θα το δείτε σε βίντεο, θα τα βλέπετε σταδιακά. Ξεκινάμε κανονικά από εβδομάδα τα χριστουγεννιάτικα βίντεο. Θα μου πεις γιατί, και αυτό χριστουγεννιάτικο δεν είναι σήμερα που γυρίζεις. Δεν έχει σημασία, θα είναι ακόμη πιο χριστουγεννιάτικο.
Από ό,τι καταλαβαίνετε, μπορώ να κάθομαι να το χαζεύω για ώρες στο δέντρο, ειδικά φέτος. Οπότε σας αφήνω προς το παρόν, ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βίντεο. Θα χαρώ πάρα πολύ να μου γράψετε κάτω στα σχόλια, πρώτον αν έχετε στολίσει. Και δεύτερον, τι βίντεο θα θέλατε να δείτε μέσα στα Χριστούγεννα, μέσα δηλαδή στο Δεκέμβρη. Έχω ήδη σχεδιασμένα εγώ κάποια βίντεο όπως σας έχω πει, DIY και όχι μόνο. Οπότε μείνετε συντονισμένες και γράψτε μου από κάτω τι θα θέλατε να δείτε. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου για 2 νέα βίντεο κάθε εβδομάδα. Ακολουθήστε με και στο Instagram, γιατί και εκεί είμαι αρκετά ενεργή. Και μην ξεχάσετε να πατήσετε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Διαφορετικά δεν θα ενημερώνεστε όταν ανεβάζω νέο βίντεο. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο που θα είναι πολύ πολύ σύντομα, δηλαδή την Παρασκευή. Από μένα, φιλάκια πολλά. Μουα.